Εντάξει, περίμενε εδώ να τον υποδεχτούμε μαζί, βρε. Να τον υποδεχτούμε μαζί, που το Παπαχρίστο μου. Να το, πίσω σου. Καλώς το. Καλώς όρισες, Πάντερ. Καλώς το. Είδες πώς χαιρετούν οι παοξίες. Εμείς χαιρετάμε, είδες πώς χαιρετάνε κανονικά. Με μια μεγάλη αγκαλιά. Με μια μεγάλη αγκαλιά. Παπαχρίστο μου, καλώς όρισες. Ξανά εδώ, ζωντανά. Ξανά εδώ, έτσι. Τι χαρά. Λοιπόν, Κυριάκο, μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλά περάσετε, καλή διαμονή. Να είσαι καλά, Κυριάκο μου. Στο καλό, στο καλό. Την επόμενη Παρασκευή θα τα πούμε. Παπαχρίστο μας, εδώ, εδώ, στον καναπέ, το γνωστό, τον αγαπημένο, στο σαλόνι μας, το λέω γιατί είναι και δικό σας. Τι ωραία που είναι. Τι ωραία. Υπέροχα είναι. Και τι ωραία που περάσαμε χθες. Έχω τώρα μια εβδομάδα στην Κύπρο και νομίζω ότι πέρασε μήνας, πέρασαν δύο μήνες. Υπέροχα, όπου πάω, ό,τι γίνεται, είναι υπέροχα. Και χθες εκείνη η υποδοχή από τα παιδιά, από τον κόσμο. Κυρία Ελένη που μας δεξιώθηκε για αυτό το υπέροχο τραπέζι στο σπίτι της. Υπέροχους ανθρώπους έχουμε γνωρίσει. Γεια σου, Παντελίτσα μου. Γεια σου, Παντελίτσα μου. Αυτή η Παντελίτσα ήταν αυτή. Ναι, πραγματικά. Πώς περνάτε εδώ στην Κύπρο? Όνειρο, 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 όνειρο. Κόσμος, κόσμος, πάω, έρχομαι, βλέπω τούτο, εκείνο. Έφτασα και μέχρι την Παναγία του Κύκου πάνω. Ήτανε πάρα πολύ ωραία. Ξενάγηση 3-4 ώρες μέσα. Ναι, υπέροχα. Και τώρα εδώ ξανά στην Ελπίδα. Γίνεται ένας πανικός, γιατί όλοι μου λένε πού μπορούμε να τον βρούμε, τον Παπαχρίστο, ευχαριστούμε που μας τον γνώρισες από την εκπομπή. Εννοείται, ο Παπαχρίστος δίνει το τηλέφωνο του ανοιχτά και απλόχερα σε όλο τον κόσμο. Ναι, γιατί γι' αυτό είμαστε, για να ζούμε με όλο τον κόσμο. Εγώ δεν επέλεξα να είμαι ασκητής κάπου. Μάλλον δεν με επέλεξε ο κύριο Παΐζος, με έδιωξε τότε που πήγα να γίνω μοναχός, οπότε τώρα πρέπει που να... Που στεναχωρηθήκατε τότε και κλαίγατε. Γιατί να μου πει. Την απάντηση στο γιατί την παίρνω τώρα. Την παίρνετε τώρα, γιατί το γιατί έρχεται μετά, γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να επιμένουμε για το γιατί. Γιατί συμβαίνει αυτό την προκειμένη στιγμή. Κάποτε τις παίρνεις απαντήσεις ο άνθρωπος. Ναι. Ακόμα και θα σου πω κάτι, Ελπιδάκι μου, που δεν το έχουμε πει ποτέ. Όταν παντρευτήκαμε με την σύντροφό μου, με τη γυναίκα μου, με την παπαδιά μου, κάναμε καιρό να έρθει το πρώτο παιδί. Τότε είχα τις απορίες, ήταν ανηφόρα, ήταν πόνος. Μιλάμε και για εποχή 40 χρόνια πριν που δεν η επιστήμη δεν έδινε άλλη εναλλακτική. Mm-hmm. Ή γινότανε τα πράγματα ή δεν γινότανε. Μάλιστα. Τώρα την πήρα την απάντηση, γιατί αυτόν τον πόνο, αυτή την αγωνία που τη βλέπω τώρα και στα μάτια νέων ζευγαριών. Λέω, κοίτα να δεις τότε, σου πω ο Θεός, πάρ το και αυτό να το έχεις, να ξέρεις τι είναι, για να μπορείς να νοιάζεσαι παραπάνω τον κόσμο και να τον καταλαβαίνεις. Ό,τι πόνο ζει ο άνθρωπος, ό,τι αδιέξοδο ζει, αρκεί να δείξει λίγη υπομονή παραπάνω, ξέρει γιατί έρχεται και θα πάρει κάποια στιγμή την απάντηση. Εγώ σε όλα έχω πάρει τις απαντήσεις. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, Παπαχρίστο, να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Ο χρόνο που έχουμε τον τηλεοπτικό, γιατί ξέρω ότι έχετε και άλλα πράγματα και είστε συνεχώς πιεσμένος εδώ στην Κύπρο, γιατί θέλουν όλοι να σας συναντήσουν, να πάρουν την ευλογία σας, να σας μιλήσουν. Θα το πάρουμε λίγο αλλιώς σήμερα. Θα σας κάνω έτσι μια συνέντευξη εγώ, για να μάθουμε περισσότερα για εσάς. Παραδίνομαι. Παραδίνομαι με όλη μου τη χαρά, τιμή μου. Γεννημένος, μεγαλωμένος στην Κόνιτσα. Κόνιτσα είναι ένα χωριουδάκι στα βόρεια του νομού Ιωαννίνων. Το χωριό που γεννήθηκα λεγόταν Εξοχή. Mm-hmm. Εκεί ήταν το πατρικό μας, αλλά πολύ γρήγορα στην τρίτη γυμνασίου κατεβήκαμε ως δεύτερο πατρικό, φτιάξαμε και εγκαταλείφθηκε το πρώτο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είναι κατοικήσιμο το χωριό μας, το σπίτι μας. Η Κόνιτσα. Άρα Κόνιτσα είναι το πατρικό, Κόνιτσα μεγάλωσα στη γειτονιά του Γέροντα Παΐσιου. Πότε ήρθατε κοντά στο Θεό, θέλοντας να μάθετε περισσότερα και να ακολουθήσετε αυτό το δρόμο? Όταν ήμουν μαθητής στην Κόνιτσα, υπήρχε μια υπέροχη προσωπικότητα, μοναδική, ένας άνθρωπος με πολύ αγάπη, με πολύ γλυκύτητα, που ήταν ο δεσπότης εκεί. Εγώ, οι γονείς μου ήταν στη Γερμανία, άρα ήμουν ένα παιδί που ζούσε με μια γιαγιά
υπέροχη γιαγιά, υπάρχει ολόκληρη ιστορία και ετοιμάζω ένα βιβλίο για τη γιαγιά μου. Αυτός ο δεσπότης λοιπόν μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Είμαι μαθητής γυμνασίου και πηγαίνω στο κατηχητικά, πηγαίνω στις συγκεντρώσεις, τον αγαπάω, με αγαπάει, αγαπιόμαστε και προχωράμε μαζί. Αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη σφραγίδα στην ψυχή μου. Αυτός ο άνθρωπος που ήταν τόσο ωραίος άνθρωπος, τόσο γλυκής άνθρωπος, αφιλάργυρος, το βλέπα αυτό, να ζει και να κινείται με τόση απλότητα και ταπείνωση, που αυτό ζητούσε η καρδούλα μου. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος που με κέντρισε. Βεβαίως μετά χάθηκε όμως ένα κομμάτι της πίστης όταν ήρθα στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και εκεί ήταν η περίοδος μετά τη μεταπολίτευση, οπότε μέσα στα πανεπιστήμια έπαιρνε ο άνεμος της αμφισβήτησης, mm-hmm. του αντί όλων των θεσμών και όλων των ιδεολογιών μέχρι τότε, και λίγο πολύ η αθεία μας κέντριζε όλους. Μάλιστα. Και η αμφισβήτηση. Το χάρηκα κι αυτό και ήταν ένα κομμάτι όμορφο, γιατί αυτό κράτησε την μόνη αγάπη μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, που ήταν ο Γεροπαΐσιος. Για 2 χρόνια ο Γεροπαΐσιος ήταν σχεδόν κάθε εβδομάδα μπροστά μου. Ξεκινούσα από Θεσσαλονίκη, πήγαινα 1 μέρα, 2 μέρες το πολύ και γύριζα πίσω. Ξανά πάλι, ξανά πάλι. Σε ένα γέροντα Παΐσιο που του τάχωνα, εκεί ήταν το, η τρέλα η μεγάλη. Τι εννοείται, τι εννοείται με άκου, αυτό. Άκου. Τι είναι αυτά που κάνετε, κοροϊδεύετε τον κόσμο, τόσα λάθη η Εκκλησία, όντως, τόσα λάθη οι δεσποτάδες, τόσα λάθη οι παπάδες, τόσα λάθη ιστορικά, κάνατε αυτό, κάνατε εκείνο. Και τι έβλεπα, μωρά, από την άλλη μεριά. Ένα παππούλι να με αγαπάει, να μην με πολεμάει και να μην αμφισβητεί κάθετα αυτά που έλεγα. Και έλεγα, δεν γίνεται, με δουλεύει, δεν γίνεται. Και μάλιστα εκεί που λέγαμε, κάποια στιγμή σηκωνόταν. Του λέω, τώρα βαρέθηκες, δεν με ακούς άλλο, καλά, δεν πειράζει. Όχι, βρε παιδί μου, πάω να σου φέρω κάτι. Πήγαινε, έφερε καλαλουκού, με έφερε λίγο νερό. Γιατί τα έφερες τώρα αυτά, για να σταματήσεις, να με γλυκάνεις. Όχι, βρε παιδί μου, να συνεχίσεις να μου τα λες. Έλεγα, με κοροϊδεύει. Έτσι το πήγαμε κανένα χρόνο και χαιρόμουν που το πήγαιναμε έτσι κανένα χρόνο, γιατί εγώ έβγαζα από μέσα μου όλα αυτά που είχα. Η εξέλιξη και σταματάω αυτή την ενότητα. Ερωτεύομαι ένα άλλο μοναστήρι και ξεχνάω τον Γεροπαΐσιο. Και εκεί που ήμουν η αμφισβήτηση της μιας πλευράς, πάω απ' την άλλη για να γίνω μοναχός. Μάλιστα. Πόσο εύκολα ο άνθρωπος ήταν απ' τη μια άκρη στην άλλη, που και τα δυο για μένα εκείνη τη στιγμή ήταν επικίνδυνα. Ναι. Διότι θα πήγαινα για μοναχός, τελειώνω τα μαθήματα, έχω το τελευταίο μάθημα, το δίνω, είναι Γενάρης. Αφού τελειώνετε το πανεπιστήμιο. Ναι, τελειώνω το τελευταίο μάθημα. Δίνω το τελευταίο μάθημα για να πάρω το πτυχίο. Ωραία, και αποφασίζετε ότι θέλετε να πάτε στο μοναστήρι. Το έχω αποφασίσει ήδη. Μετάνοιες, προσευχές, νηστείες, αλάδωτα, μαλλιά, ντύσιμο μοναχού, όχι με ράσο, αλλά έτσι το μαύρο το αυτό. Και είμαι έτοιμος να πάω μοναχός. Και πάω στον Γέροντα Παΐσιο να πάρω την ευχή και να μου πει δήθεν και κανένα όνομα ωραίο, να γίνω με αυτό το όνομα μοναχός και να καυχαίμαι ότι νουνός μου είναι ο Γεροπαΐσιος. Ναι. Και με περιλαβαίνει βέβαια ο Γέροντας και με διώχνει, ας πούμε, με τις κλωτσές, το λέω με ομορφιά μέσα μου, τι δουλειά έχεις εσύ, παιδί μου, εδώ πέρα. Φεύγεις τώρα. Και εγώ είναι σαν να πέφτω από τα σύννεφα και να γίνομαι κομμάτια. Σήμερα φεύγεις, δεν πας καν στο μοναστήρι. Και εγώ τρελαίνομαι, διότι φαντάζομαι εκείνη την ώρα, στεναχώρια, όχι, όχι, δεν μπορώ. Νομίζω ότι είναι, όχι σαν να έχεις χάσει όλους τους έρωτες της ζωής σου, όχι σαν να έχεις χάσει τη ζωή σου, όχι σαν να έχουν πεθάνει όλοι οι άνθρωποι σου. Είναι πάνω από όλα αυτά το τι ένιωσα εκείνη τη στιγμή, γιατί έχανα τον εαυτό μου. Εγώ είχα πάρει το δρόμο να πάω να γίνω μοναχός. Και επιγυρίζω μετά από μια εβδομάδα και τον περιλαβαίνω. Του λέω, θέλω να μου πει. Αυτή η εβδομάδα ήταν μαρτυρική. Τη μία έλεγα, καλά έκανε και μου το είπε. Την άλλη έλεγα, δεν μπορεί. Πλανεμένος είναι, δεν ξέρει τι λέει. Εγώ θα το αποδείξω ότι αξίζω να γίνω μοναχός. Mm-hmm. Και πάω μετά από μια εβδομάδα, με δέχεται, δεν έχει κανέναν, με αγκαλιάζει. Μου λέει, Χριστάκη μου, σε ευχαριστώ που ήρθες. Τι λες, ρε Γέροντα, εγώ τρελάθηκα εδώ μέσα από αυτά που μου είπες. Ναι, παιδί μου, δεν πρέπει εσύ να πας για μοναχός.
Για πες μου γιατί. Εγώ προσεύχομαι, νηστεύω, μ' αρέσει, διαβάζω σχετικά βιβλία. Νιώθω ότι είμαι για μοναχός. Γιατί εσύ μου τα λες αυτά τώρα. Και μου λέει, κατάλαβες ποιον προσκυνάς. Το Θεό προσκυνάω. Τι λες μωρέ, μου λέει, κολοκύθηκε με ρίγανη, προσκυνάς το Θεό. Και ποιον προσκυνάω. Και τι μου λέει, τον εγωισμό σου, παιδί μου, προσκυνάς. Τον εγωισμό σου προσκυνάς. Του λέω δηλαδή, και πότε ήμουν εγώ κοντά στο Θεό και τι μου είπε. Θυμάστε τότε που τον αμφισβητούσες. Μάλιστα. Στα ποδαράκια του ήσουν. Μάλιστα. Και μάλιστα πιάνει το ράσο του. Ένα τριμμένο ράσο, όχι τέτοιο καθαρό και ωραίο ράσο. Καινούριο. Και πιάνει το ράσάκι του και λέει, και θα έρθει η ώρα που θα φορέσει το ράσο. Αλλά αυτό το ράσο θα το αντέχεις, θα είναι άλλο ράσο. Θα είναι χαρούμενο ράσο. Τον δοξάζω. Τον δοξάζω. Είχε άλλα σχέδια για εσάς ο Άγιος Παΐσιος, ο Θεός πρωτίστως. Που ξέρω μάλλον, βρε Ελπιδάκη μου. Ναι. Το βλέπω τώρα. Ο Θεός. Πόσο το χαίρομαι. Και μέσω του Άγιου Παΐσιου σας έδειξε το χαίρομαι, πόσο το χαίρομαι που όντως έμεινα εδώ ανάμεσά σας να ζω την τρέλα μου και να κάνω και ένα σπυρί έργο. Ένα σπυρί έργο. Αλλά να το χαίρομαι αυτό όμως. Ναι. Πραγματικά στέκεστε δίπλα στην νεολαία και εξομολογείτε μέχρι και μέσα στο γήπεδο. Έχετε πια ιδιαίτερη σχέση, ιδιαίτερη αγάπη. Το είδες και χτες. Με τον ΠΑΟΚ. Το είδες και χτες. Που μαζεύτηκαν εκεί, φαντάζομαι. Το όπου πάτε, μαζεύονται οι ΠΑΟΚτζίδες. Όλα τα ΠΑΟΚια. Και έρχονται. Και... πώς προέκυψε αυτή η σχέση με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή. Κοίταξε. Πήγα γιατί τον έχετε, έχετε αυτή την ομάδα βαθιά ριζωμένη μέσα στην καρδιά σας. Ο κόσμος σας γνωρίζει ως Παπαπάο. Γιατί σας έχει πρωτοδεί στα γήπεδα να φωνάζετε μαζί με τους φιλάθλους. Ως κερκίδες. Λοιπόν, κοίταξε, Ελφιδάκη μου. Αυτό τώρα πλέον είναι ένα ζήμωμα τρελό. Περισσότερο όμως δεν είναι ζήμωμα δικιάς μου αγάπης στον ΠΑΟ. Είναι ζήμωμα με τον κόσμο και τα παιδιά αυτά του ΠΑΟ. Εγώ δεν γελιέμαι μέσα μου ότι αυτό γίνεται. Γιατί όταν ήρθα στη Θεσσαλονίκη το 1978 και δες τώρα τι λέω, ήρθα στη Θεσσαλονίκη, λέω το ρήμα, ενώ είμαι στην Κύπρο, τέλος πάντων. Όταν ήρθα στη Θεσσαλονίκη το 1978 για φοιτητής, γυρίσαμε όλα τα γήπεδα. Δεν ήμουν τότε ΠΑΟΚ, και ότι ήξερα πολλά πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά σε αυτήν την πόλη γυρίσαμε να δούμε τα γήπεδα. Με τους φίλους, με τα παιδιά, με τους συμφοιτητές μας. Όταν μπήκα στην Τούμπα τρελάθηκα και έπαιζε και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Α, εντάξει. Μεγαλείο. Και από εκεί και πέρα δεθήκαμε τόσο. Λοιπόν, πάνω σε αυτό βάζω μια άνω τελεία, γιατί θέλω να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο. Ένα βίντεο με εκατομμύρια views από εδώ που πρωτογίνατε, έτσι νομίζω, γνωστός μέσα στο γήπεδο. Το έχουμε το βίντεο, παρακαλώ. Να το δούμε. Φαντάζομαι τι θα δούμε τώρα. Να το δούμε. Όντως πάντως δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας. Αυτό μπορώ να το υπογράφω συνέχεια. Πού είστε εκεί, σε μια γειτονιά στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα. Αυτό τώρα, ακούστε τώρα την ιστορία παρακάτω. Αυτό είναι στην Τούμπα, στην Γρηγορίου Λαμπράκη, έχει όλα τα φασφουντάδικα. Όλοι οι τρελοί παοκτζίδες που πάμε στο γήπεδο, εκεί γίνεται η προθέρμανση. Τι σημαίνει προθέρμανση? Λίγη ριτσινούλα παραπάνω για να είμαστε έτοιμοι για το γήπεδο. Εκεί λοιπόν μαζεύονται όλοι και γίνεται ένας χαμός. Εκεί ακριβώς πάνω από αυτά, ναι, στο σπίτι ζούσε μια γιαγιά η Καϊμένη. Η γιαγιά που έχουμε δει. Ναι, αυτή η γιαγιά που έχω αυτό, η οποία κάθε φορά έφτιαχνε την κερκίδα. Η γιαγιά.
Μαζεύονταν, ναι, μαζεύονταν από κάτω και έδωνε τον παλμό η γιαγιά. Είναι η γιαγιά, έχει δύο εγγόνια ιερείς. Καταπληκτικά. Καταπληκτικά παιδιά, είναι και φίλοι μου. Εκείνη την ημέρα λοιπόν που παίζαμε, πριν να παίζαμε τον Ηρακλή, με ανεβάζουν πάνω να με γνωρίσει. Δεν με ήξερε μέχρι τότε, αλλά ήθελε, με έβλεπε κάτω που περνούσα. Ναι. Φέρτε τον πάνω να τον γνωρίσω. Κάναμε τα συνθήματα μαζί. Θα πω όμως να τρέξω τη συνέχεια. Η γιαγιά λοιπόν αφήνει διαθήκη. Όταν λέει φύγω από τη ζωή, θέλω αυτός ο παπάς να έρθει να με σηκώσει. Μη με σηκώσετε εσείς, λέει, στα εγγόνια σας, αλλά μόνο σας. Αυτός ο παπάς θα με σηκώσει. Έρχεται η ώρα, εγώ τη χάνω, δεν ξαναείχαμε μετά πάλι επαφή. Και με παίρνουν τα παιδιά από την εικόνα και λέει, παπά Χρήστο, η γιαγιά έφυγε. Και πρέπει να έρθει σε έτσι σηκώσει, δεν το άφησε διαθήκη. Γιατί είπε, αν δεν με σηκώσει ο Παπαχρήστος να μου κάνει την εξώδια ακολουθία, εγώ θα ξυπνήσω και δεν σας κυνηγάω. Λοιπόν, εγώ πήγα, αλλά είχα 40 πυρετό. Αλλά λέω στον εαυτό μου, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να στερήσεις από αυτόν τον άνθρωπο αυτή τη σχέση. Ναι. Αυτό τώρα βλέπω ότι το βιντεάκι αυτό έχει φτάσει 1.800.000, δεν θυμάμαι, έτσι το είχα δει κάποια στιγμή. Ναι. Ο Παπαπάουκ. Λοιπόν, Παπαχρήστο μου, ενώ εσείς είστε, όπως έχουμε αναφέρει, πολύ κοντά στη νεολαία, με ένα δικό σας τρόπο, γενικότερα όμως η νεολαία έχει απομακρυνθεί τη σημερινή εποχή από την Εκκλησία. Γιατί πιστεύετε συμβαίνει. Δεν θα το αποδεχτώ έτσι τόσο ομά αυτό που λες, ελπιδάκι μου γλυκό, ότι έχει απομακρυνθεί, γιατί το βλέπω σε όσες ευκαιρίες, σε όσους ιερείς, σε όσες στιγμές πλησιάζουμε τα παιδιά. Τα παιδιά ανταποκρίνονται με μεγαλείο. Μεγαλείο όμως. Τι θέλει, μωρέ, ένα παιδάκι αυτής της ηλικίας να του πεις, να του δείξεις ότι τον νιώθεις. Ναι. Νιώθεις τη ζωή του, νιώθεις τα σκυρτήματά του, τα ερωτικά, τις απορίες του, τους προβληματισμούς του, την αμφισβήτησή του, τη νιώθεις και την αγαπάς. Το αγαπάς το παιδάκι, το καθένα, όπως είναι. Τι είχε πει ο υπέροχος Χριστόδουλος, ελάτε όπως είστε. Μάλιστα. Γι' αυτό και στην εποχή του γέμισαν οι εκκλησίες από παιδιά. Ναι, απομακρύνονται από τους ανθρώπους της εκκλησίας όμως. Δεν θέλω να μπω σε αυτό το τρυπάκι της αντιπαράθεσης. Όχι γιατί δεν έχω να πω ίσως κι εγώ αυτά που όλοι λέτε. Ισχύει και σχολιάζετε. Όμως αυτό. Αλλά να ξέρεις, το είδες χτες τι ωραία που ήταν, πόσα παιδιά ήταν. Mm. Το είδες στην εκδήλωση στη Λάρνακα που κάναμε, ναι, ότι βεβαίως η πλειοψηφία δεν ήταν ηλικιωμένη. Ναι. Αν είχε 1.000 άτομα, τα 800 άτομα ήταν νέοι κάτω από 30 χρονών. Συμφωνώ, γιατί ήρθαν να δουν εσάς. Ένα παπά που έχει διαφορετική ήρθαν προσέγγιση. Ήρθαν να δουν το Ράσο. Ήρθαν να δουν το Ράσο. Ναι. Ήρθαν να δουν το Ράσο, ήρθαν να δουν τα γένια και να απολαύσουν την τρέλα αυτού του παπά. Ναι, το δέχομαι. Αλλά μέσα από αυτή την τρέλα βγάζουμε δουλειά όμως. Βεβαίως. Πρέπει να με δεις να περπατάω στην Αριστοτέλους ή στην Τσιμισκή, σε σαν λίγο στο κέντρο και να με τσιμπάνε, Παπα Χριστό, μια αγκαλιά, να σε κάνουμε μια αγκαλιά. Και κατευθείαν στο αυτή να σου πω και δύο κρίματά μου που με βασανίζουν. Έκανα αυτό και αυτό. Πηγαίνω δε στο γήπεδο, εκεί κι αν δεν γίνεται χαμός, το να μου πούνε κάτι στο αυτί, να φωτογραφηθούν μαζί μου, να με πειράξουν και να τα πειράξω. Θέλουν και όντως να τα πειράξω. Δεν συμβαίνει μόνο στην Αριστοτέλους αυτό. Εγώ το βιώνω αυτές τις μέρες και στην Κύπρο μαζί σας. Και στην Κύπρο που θέλουν απλά να έρθουν να πάρουν μια αγκαλιά, η δικιά σας αγκαλιά, να τους δώσετε την ευλογία σας και να μοιραστούν δύο πράγματα μαζί σας. Γιατί ξέρουν ότι δεν θα υπάρχει. Δεν θα τους κρίνετε για κάτι. Θα τους αποδεκτείτε για οτιδήποτε. Και αυτό πρέπει να είναι και να κάνουν οι άνθρωποι της Εκκλησίας και του Θεού. Όλοι πρέπει να το κάνουμε, καρδούλα μου, γλυκιά. Κρίνουμε, ξέρεις, καμιά φορά λέμε, δεν το κάνουν οι ιερείς. Γιατί στα σπίτια μας οι θρησκευόμενοι άνθρωποι το ίδιο κακό κάνουνε. Γκρινιάζουν, φωνάζουν, κρίνουν, κατακρίνουν τα παιδιά τους. Και λέω, αγαπήστε τα, μωρέ, τα παιδιά σας. Αγαπήστε τα εγγόνια σας.
και μην κάθεστε να τα κρίνετε. Δεν κερδίζετε τίποτα. Δεν πρέπει να τους περιγράφουμε ένα Θεό που είναι έτοιμος να δικάσει και να καταδικάσει. Άραγε σκεφτόμαστε ότι όταν ήρθε ο Χριστός κάτω στη γη, ποιους έκανε παρέα, μωρέ? Τους καλούς. Τους γραμματείς, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ήταν οι σπουδαίοι τιμητές του νόμου, κάτι σαν θεολόγοι και νομικοί σημερινοί. Και όμως ο Χριστός αυτούς τους πέταξε. Μου έστειλαν χθες από τον πατέρα Λίβιο ένα κομματάκι που είναι υπέροχος θεολόγος και ιερέας, ότι προτιμώ, λέει, να είμαι αμαρτωλό παιδί σε μια κοινωνία η οποία είναι γεμάτη από υποκριτές Αγίους. Όλοι νομίζουμε ότι είμαστε Άγιοι, αλλά είμαστε υποκριτές Άγιοι. Σωστά, πολύ αυτό, ωραία λοιπόν, κουβέντα αυτή. Γι' αυτό λοιπόν, ας δείξουμε αγάπη και να δείτε τα παιδιά μας πώς θα πιστέψουν. Ας τα πάρουμε αγκαλιά, ας τα χαϊδέψουμε λίγο και τις αδυναμίες τους και τα λάθη τους, να τα χαϊδέψουμε λίγο. Να δεις σχολείο τι γινόταν. Εκεί να δεις τι γινόταν. Κλάμα την ώρα του μαθήματος. Γιατί τους μιλούσα για αυτά που ζούσαν στη ζωή. Mm-hmm. Εγώ τον έρωτα, την αγάπη, τις σχέσεις, τις ανθρώπινες, τις είχα πρώτη γραμμή. Δεν έβαζα πρώτη γραμμή τα δόγματα, τις θεωρίες και τις διδασκαλίες. Έβαζα πως μέσα από την καθημερινότητα και τη ζωή τους θα νιώσουν όμορφα τα παιδιά. Όπως ανέφερα προηγουμένως, έχετε μία διαφορετική προσέγγιση προς τον άνθρωπο. Μία προσέγγιση έτσι πιο τρελή. Χρησιμοποιώ τη δική σας λέξη που τη χρησιμοποιείτε κι εσείς. Όλο χαμόγελο, θετική ενέργεια. Ανεβαίνετε πάνω στις κερκίδες, στο γήπεδο. Κάτι που δεν βλέπουμε συνήθως από τους πατέρες της Εκκλησίας. Αυτό όμως σας έχει δημιουργήσει κάποια θέματα ίσως. Με στην Εκκλησία. Ας πω όχι για να μην πω σε καμιά κουβέντα, γιατί δεν έχει νόημα. Ο καθένας αντιμετωπίζει τα πράγματα όπως κρίνει. Δεν θεωρώ ότι η δικιά μου, ο δικός μου τρόπος είναι ο καλός. Με τίποτα δεν το θεωρώ αυτό, ότι ο δικός μου τρόπος είναι ο καλός. Αλλά είναι ο δικός σας τρόπος. Εγώ όταν ο πνευματικός μου τότε, ο παπά Ισάκ, που ήταν από τους κοντινούς μαθητές και μοναχούς του Γέροντα Παΐσιου, όταν μου έλεγε θα γίνεις παπάς, θέλω να γίνεις παπάς, σε παρακαλώ να μπεις μες στην ιεροσύνη, σε παρακαλώ Χριστάκη, σε παρακαλώ. Αυτό μου έλεγε συνέχεια, εγώ το έλεγα, κοίτα να δεις, εγώ την τρέλα μου δεν μπορώ να την αλλάξω. Δεν μπορώ, όχι ότι δεν θέλω, δεν μπορώ. Μα έτσι σε θέλουμε. Α, έτσι με θέλετε να γίνω. Αλλά θα μ' αντέχετε κιόλας. Δεν γίνεται. Λοιπόν, Παπαχρήστο μου, έχω ακόμη ένα βιντεάκι από την επίσκεψή σας στη Λάρνακα, την εκδήλωση τη φιλανθρωπική δικαίωμα ελπίδας προχθές που έγινε την Τρίτη. Πάμε να δούμε κάποια αποσπάσματα από εκεί. Για να δω τώρα από το κινητό έτσι που πήραμε, παρακαλώ. Τόσο τρελά την Κύπρο και είδα ότι με αγαπήσατε κι εσείς, γι' αυτό φταίει η Ελπίδα Ιακωβίδου. Μπράβο. Από ό,τι έχετε δει, αγαπημένοι μου φίλοι, πήρε και το μικρόφωνο βεβαίως και μας τραγούδισε ο Παπαχρήστος μας και χορέψαμε κιόλας. Εκεί, όχι, άξιζε, βρε Ελφιδάκη μου, εκεί αυτή η εκδήλωση. Και είναι αυτή που με κέρδισε πρώτα για να έρθω στην Κύπρο. Είναι η ομάδα αυτή, Δικαίωμα Ελπίδας, για παιδιά που έχουν τις ιδιαιτερότητες τους και παλεύουν να επιβιώσουν. Που είναι εθελοντές όλοι που εργάζονται εκεί. Όχι αξίζει να δοθούμε.
όχι αξίζει να βοηθήσουμε, αξίζει να γίνουμε φίλοι τους παντοτινοί και να τους βοηθάμε. Εγώ κάθε φορά που βλέπω παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα αγκαλιάζω και νομίζω ότι με αγκαλιάζουν οι άγγελοι, διότι έχουν τόση αγνή και καθαρή ψυχή, που με αυτά τα παιδιά κανένας νιώθει το Θεό και την αγάπη. Ακριβώς. Ήταν μια εκδήλωση που όπου και χορέψαμε και τραγουδήσαμε. Τι ωραία. Και μετά στο τέλος φεύγοντας πέρασαν όλοι και με αγκάλιασαν. Και ποια είναι η τρέλα, ότι με φυλάει ο Θεός και αυτό το κορονοϊό. Εγώ αγκαλιάζω. Αχ, να είμαστε καλά, ναι. Μην το πω. Μην ματιαστούμε κιόλας, μάνα Χριστό, μην πούμε τίποτα. Δεν έχω περάσει ακόμη. Βεβαίως έχω κάνει όμως και τα 3 εμβόλια. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Το μυαλό μου το έβαλα στη θέση του, δεν ασχολήθηκα με όλες αυτές τις χαζομάρες και έκανα τα 3 εμβόλια. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε που το μοιραστήκατε μαζί μας. Λοιπόν, Παπαχρήστο μου, να πούμε ότι σήμερα επίσης θα είστε στη Ψιμολόφου, στην εκκλησία εκεί. Ένα υπέροχο χωριό, μια παλιά εκκλησία η οποία γιορτάζει τα 150 χρόνια της από την, τα εγγένειά της. Και θα κάνουμε μια εκδήλωση εκεί που θα μιλήσουμε πάλι για το μαζί. Η ζωή της κοινωνίας, η ζωή της ενορίας, ο ναός και η ζωή της ενορίας ως κοινωνία προσώπων. Δεν στην Ορθοδοξία, είμαστε όλοι μαζί. Στην Ορθοδοξία δεν μπορεί να πάρει ο καθένας τον δρόμο του και να πει «Εγώ είμαι χριστιανός, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο και δεν έχω σχέση με κανέναν άλλον». Όποιος δεν έχει σχέση με το σύνολο της Εκκλησίας, δεν μπορεί και να σωθεί. Και Άγιος να είναι. Δεν μπορεί να φύγει στο ασκητήριο και να πει «Εγώ δεν είμαι με κανέναν, εγώ δεν πάω σε κανέναν, εγώ δεν είμαι με την Εκκλησία». Όχι, και είμαι με το Θεό. Αυτό το λένε οι Προτεστάντες. Εδώ στην Ορθοδοξία η ζωή της ενορίας είναι το σύνολο της Εκκλησίας και η σωτηρία των ανθρώπων. Αυτά θα πούμε. Στις 7 η ώρα, στη Ψιμολόφου. Εδώ στη Λευκωσία. Και αύριο ο Παπαχρήστο μας θα φύγει από την Κύπρο, μας επιστρέψει. Αλλά υπόσχομαι όμως. Στην ενορία. Υπόσχεση τώρα. Υπόσχομαι ότι συχνά πυκνά θα είμαι Κύπρο. Αγάπησα, τρελάθηκα. Μου άρεσε. Ναι. Δεν περίμενα έτσι να είμαι. Θα ξαναείμαι εδώ. Ως απειλή το λέω αυτό. Και εδώ στο στούντιο θα ξαναείμαι. Και αυτό ως απειλή το λέω. Εγώ σας περιμένω, το ξέρετε. Μια τεράστια αγκαλιά. Σας Αχ, ευχαριστώ μωρέ, για όλα. Το μαζί, ρε παιδιά, την αγάπη, την ελπίδα, την ηρεμία, τη γαλήνη. Μη σκοτεινιάζουμε μωρέ αυτό το μυαλό και μας βασανίζει. Μετά θέλει ψυχοφάρμακα και μετά τα ψυχοφάρμακα αρχίζει το μαρτύριο. Αφήστε τον εαυτό σας όμορφο να ζει τις ομορφιές της κάθε μέρας. Όλες οι μέρες των ανθρώπων έχουν ομορφιές. Ζήστε τις. Και όταν δεν μπορείτε, ο Παπαχρήστος και η Ελφίδα είναι εδώ. Θα είμαστε όμως κάθε Παρασκευή. Τιμή μου που με βάζετε. Στο ίδιο. Όχι, είσαι και εσύ και λίγο παραπάνω. Θα είμαι όμως κάθε Παρασκευή. Εννοείται. Έστω κάθε Παρασκευή πέσω Skype, ναι. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Μέχρι να τελειώσουμε εδώ το καλοκαιράκι την εκπομπή, εννοείται κάθε Παρασκευή θα είμαστε μαζί. Σας αγαπάμε. Βεβαίως θα το δούμε εμείς και εσείς, άμα θέλετε να πάτε, στην εκκλησία, στην Ψιμολόφου, το απόγευμα στις 7. Θα πάτε εκεί να το δείτε από κοντά. Δεν θα πω σοβαρά πράγματα, τρελά πράγματα θα πω. Δεν μπορώ από εγώ σοβαρά πράγματα. Από αυτά που συνηθίσει από τον Παπαχρήστο μας αυτά, τα λόγια αγάπης. Σας αγαπώ. Εμείς να δείτε πόσο σας αγαπάμε. Πάμε σε διάλειμμα γιατί θέλω να τον αγκαλιάσω. Μια γερή αγκαλιά σε διάλειμμα.